Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Σήκωσε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραία το τελείωμα από τον Ζαχίδ. Απέκρουσε ο Λίτρας στην πρώτη επέμβασή του στο παιχνίδι. Στο 7ο λεπτό, μια νέα προσπάθεια. Μπάλα πάνω από την εστία της Νέας Σαλαμίνας. Ιωάννου. Και πάλι για τον αρχηγό του. Σόουζα. Ωραία παλιά μέσα στην περιοχή. Το πλασέ. 1-0 για τον Αποέλ. Στο 10ο λεπτό. Έχει ενδιαφέρον να μας ενημερώσει ο Αντώνιος Ευθύος ποιον δείχνει στον πάγκο. Τραμετσάνη. Εδώ Αντώνιο Γιάκολης, ο οποίος έκανε την κίνηση μέσα στην περιοχή. Ξανά η φάση από την αρχή. Μπαλιά στην πλάτη του Ρέινολτς. Το ψύχρεμο πλασέ πάνω στην έξοδο του Λίτρα. Ο Σόζαν, ο παίκτης ο οποίος πιστώνεται την assist. Και ο Γιάκολης, αυτός που θα βάλει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ. Και τώρα ο Γιάκολης πετάει μπροστά για τον Τάμαρη. Δεν κατάφερε ο Ρέινολτς να τον ανακόψει. Βγαίνει πάνω του τώρα ο Αύγουστ. Τάμαρη τελειώνει τη φάση. Φεύγει μπάλα από τον Λίτρα με δεύτερη προσπάθεια. Την μπλοκάρει σταθερά. Έκοψε ο Βούρος. Τάμαρη θα κάνει το σουτ πάνω από την εστία του Λίτρα στο δεύτερο από τα τρία λεπτά του πρόσθετου χρόνου. Από Ελ. Μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Η φαλιά του Ζαχίντ. Πήτησε πιο ψηλά από τον Μαργκάσα. Πάει να γίνει το λάθος και έγινε. Ο Τάμαρ θα περάσει και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και στην τρίτη τελική του στο παιχνίδι. Ο Μούσα Αλ Τάμαρη θα κάνει το 2-0. Σε κέριο χρονικό σημείο για το υπόλοιπο του της αναμέτρησης. Δείτε εδώ από την κεφαλιά του Ζαχίντ στον Μαργκάσα. Λοιπόν, για φάουλ με το χέρι από τον Ζαχίντ. Εδώ επιλέχθηκε να αφήσει ο Γκαρσία στον Λίτρα την πρωτοβουλία για τη φάση. Πετάχθηκε, τσίμισε την μπάλα ο Τάμαρη και παρά το μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον τροτοφύλακα της Σαλαμίνας. Κοιτάξτε εδώ, δοκίμασε να το κρατήσει από τα πόδια. Συνέχισε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ Τιάγκο με την μπάλα στα πόδια, θα αφήσει για τον Κορέα, θα βγάλει αυτό στη σέντρα. Η μπάλα μένει στην περιοχή, Τιάγκο θα κάνει το πλασέ. Εκτελεί ο Γιάκολης, η μπάλα περνάει και από την απόκρουση του Λίτρα πηγαίνει σε κόρνερ στο 63ο λεπτό. Ο Αποέλ με τον Γιάκολης. Πάσα στα πλάγια για τον Ζαχίντ. Γιάκολης έχει χώρο, επιχειρεί το σουτ. Θα κάνει το 3-0 πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στο 74ο λεπτό ο Κροάτης έμεινε μαρκάρισμα στην περιοχή. Και πάλι φάση η οποία άρχισε από τον Γιάκολης. Η μπάλα πήγε στον Ζαχίντ, εκείνος την επέστρεψε. Κοιτάξτε, άρχισαν πάρα πολύ να πάνε να τον μαρκάρουν οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας. Ακόμα και όταν επιχειρούσε την τελική, ουσιαστικά δεν υπήρχε παίκτης επάνω του. Είχε όλη την άνεση ο Κροάτης να σημαδέψει και να στείλει την μπάλα ακριβώς εκεί που ήθελε για να κάνει το 3-0. Ενώ τώρα γίνονται και οι αλλαγές. Έχει περάσει ήδη ο Φάρσαντ Νόρ στη θέση του Ρενάτο Μαργκάσα και τώρα για τον Ονουέγκμπου. Μόνος του μες στην περιοχή. Η μπάλα φτάνει στον Ελουντού, ο οποίος έχει καλό οπτικό πεδίο. Αποκρούει ο Βάτερμαν, νέα προσπάθεια άστοχη. Πριν αρχίσει το απόψινο παιχνίδι, είχαν βρει δίχτυα απέναντι στους Ερυθρολεύκους. Ουδής το έχει πράξει εξ αυτών απόψε. Εδώ το σουτ, αποκρούει ο Λίτρας. Τάμαρη μέσα στην περιοχή, έχει την ευκαιρία, θα κάνει το πλασέ. Η μπάλα θα περάσει δίπλα από το δοκάρι του Λίτρα, ο οποίος έστειλε την μπάλα σε κόρνερ στο 86ο λεπτό. Έκανε το λάθος, Μπέζιακ. Τάμαρη. Θα βρεθεί στο έδαφος και θα καταλογίσει το πέναλτι. Να φτάσει στο 4-0. Εδώ η προσπάθεια και το μαρκάρισμα. Και σκοράρει με πέναλτι, όπως είπαμε και στα δύο παιχνίδια της πρώτης φάσης. Θα έχει την ευκαιρία να το πράξει και απόψε. Παίρνει το ελεύθερο. Εκτελεί, νικάει τον Λίτρα. 4-0 για τον Αποέλ. Τελευταίο σφύριγμα από τον Βασίλη Δημητρίου. Εδώ ξανά το τελευταίο τέρμα του αγώνα με τον Νούνο Μωράης να ξεγελά τον Λίτρα. Αγώνη καλύτερη κουπουνοσελία του διαδικτύου. Winmaster.com.cy. Εμπατουράζει πια το πόλους σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.